Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω και εγώ από την διαχείριση της κακοκαιρίας από την κυβέρνηση αυτές τις μέρες. Κατά τη γνώμη μας, κύριε Υπουργέ, η διαχείριση της κακοκαιρίας των ακραίων φαινομένων έχει γίνει της μόδας. Όλα τα φαινόμενα είναι ακραία, ακόμη και μια χιονόπτωση το χειμώνα. Είναι απόλυτα συνεπής με τη διαχείριση που έχετε κάνει σε όλους τους άλλους τομείς, κυρίως στον τομέα της πανδημίας. Ούτε μέτρα προστασίας, ούτε μέτρα πρόληψης, ούτε οι αναγκαίες υποδομές, το σχέδιο και για την διαχείριση της κακοκαιρίας και για τη διαχείριση της πανδημίας είναι ένα. Μένουμε σπίτι. Καθίστε σπίτι. Αυτό είναι το κυβερνητικό σχέδιο. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Από αυτή την άποψη λοιπόν, εμείς σας λέμε ότι ήταν το σχέδιό σας απολύτως συνεπές με το σχέδιο που έχετε ακολουθήσει σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Καθίστε σπίτι. Μένουμε σπίτι. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Με 20 πόντους χιόνι να κλείνουν εθνικοί δρόμοι, να κλείνουν κεντρικοί δρόμοι στην Αθήνα, να κινητοποιούνται μέσα μαζικής μεταφοράς, να κόβεται το ρεύμα, να μένουν εργαζόμενοι απροστάτευτοι, ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι στον τομέα των ταχυμεταφορών και των delivery, και να αποκαλύπτονται για άλλη μια φορά οι τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν στον τομέα της πολιτικής προστασίας, στα μέσα και τις υποδομές που θα έπρεπε να υπάρχουν για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και αποκαλύπτεται και κάτι άλλο. Το τραγικό αποτέλεσμα αυτής της λογικής που διέπει τα πάντα κόστους ωφέλους. Τι δίνω, τι παίρνω. Το ίδιο και στην πανδημία, το ίδιο και στην κρίση, το ίδιο και στη διαχείριση της κακοκαιρίας. Ακόμη και το κλείσιμο που έγινε της Εθνικής Οδού δεν έγινε για την προστασία των οδηγών. Έγινε για την προστασία των εταιριών οι οποίες εκμεταλλεύονται τους συγκεκριμένους δρόμους, τους οποίους τους έχει χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός, και όχι μόνο μία φορά, τους χρυσοπλήρωσε για να κατασκευαστούν, τους χρυσοπληρώνει σήμερα με τα υπέρογκα διόδια, και η υποχρέωση που είχαν οι παραχωρησιούχοι για να καθαρίζουν και να κρατάνε ανοιχτούς αυτούς τους δρόμους, είδαμε που οδήγησε. Και για να σας προλάβω, το επόμενο δώρο που θα δώσει η κυβέρνηση, το επόμενο δώρο που θα δώσει η κυβέρνηση θα είναι σε αυτούς που εκμεταλλεύονται τους εθνικούς δρόμους. Γιατί με βάση τις συμβάσεις προβλέπεται ότι αν κλείνουν οι εθνικοί δρόμοι λόγω ανωτέρας βίας, όπως τώρα, αυτοί δικαιούνται αποζημίωσης. Είναι το επόμενο δώρο που θα δώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και το σημερινό νομοσχέδιο, κατά συνέπεια, είναι απολύτως συνεπές με την υπόλοιπη κυβερνητική πολιτική. Τι κάνει η κυβέρνηση? Δίνει νέα δώρα, νέα προκλητικά προνόμια στους καναλάρχες, την ίδια στιγμή που επιδεινώνει τις σχέσεις των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης. Τι κάνει με την πανδημία και την οικονομική κρίση? Ακριβώς το ίδιο. Ψίχουλα για τους εργαζόμενους, ψίχουλα για τους αυτοαπασχολούμενους, ιδιαίτερα σε ορισμένους κλάδους που είναι στα πρόθυρα της καταστροφής. Νέο χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα, γιατί όπως είπε πρόσφατα και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι ευκαιρία η πανδημία, έτσι είπε σε ένα κανάλι, είναι ευκαιρία η πανδημία, και την ίδια στιγμή νέα δώρα, νέα πακέτα στο μεγάλο κεφάλαιο. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι και το σημερινό νομοσχέδιο είναι ενταγμένο και είναι απόλυτα συνεπές με την κυβερνητική πολιτική, που είναι μια πολιτική κοινωνικά άδικη, αντιλαϊκή, ταξική και προκλητική και θρασίτατη. Γιατί βγαίνετε και λέτε και εσείς πριν μερικές μέρες, και κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές σήμερα της Νέας Δημοκρατίας βγαίνουν και λένε το εξής. Όπως λέει, στηρίξαμε όλους τους υπόλοιπους, έτσι πρέπει να στηρίξουμε και τις επιχειρήσεις στον τομέα της ενημέρωσης. Και κάνουν και το τσουβάλιασμα ανάμεσα στα περιφερειακά μέσα με τα μέσα πανελλαδικής εμβέλειας, που δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ένα περιφερειακό μέσο σε ένα νομό. Όχι ότι και εκεί δεν υπάρχουν μεγαλοεπιχειρηματίες, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα ένα περιφερειακό μέσο σε ένα νομό ή μια περιφερειακή εφημερίδα ή ο περιφερειακός και τοπικός τύπος με τους καναλάρχες των μέσων πανελλαδικής εμβέλειας. Αυτοί τι είναι και χρειάζονται στήριξη? Είναι αναξιοπαθούντες? Είναι, μήπως πεινάνε? Είναι εφοπλιστές? Είναι βιομήχανοι?
είναι μεγαλοεπιχειρηματίες, είναι τραπεζίτες. Για ποιο λόγο λοιπόν πρέπει εν μέσω πανδημίας, εν μέσω κρίσης, εν μέσω γενικευμένης ανασφάλειας να πάτε να χαρίσετε σε όλους αυτούς 3,5 εκατομμύρια ευρώ, όχι 3,450, συγγνώμη, τους βάζετε να καταβάλουν και 50 χιλιάρικα. 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τη στιγμή που θα μπορούσαν αυτά να αξιοποιηθούν για τη στήριξη του δημοσίου συστήματος υγείας, για τα σχολεία, για τα μέσα μεταφοράς, για να στηριχτούν οι εργαζόμενοι, για να καλυφθούν άλλες επίγουσες ανάγκες και προβλήματα, όχι, εσείς επιλέγετε να τα δίνετε στους μεγαλοκαναλάρχες και στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Από το ένα χέρι. Γιατί με το άλλο χέρι αυτό που τους προσφέρετε είναι ακόμη πιο φτηνή εργασία με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Χώρια αυτά που τους δώσατε το προηγούμενο διάστημα με τις συγκεκριμένες λίστες στο πλαίσιο της καμπάνιας διαφήμισης για την πανδημία. Και εμείς ξανακαταθέτουμε για τρίτη φορά ως ΚΚΕ, το έχουμε καταθέσει άλλες δύο, τροπολογία έτσι ώστε η διαφήμιση, η ενημέρωση μάλλον, γιατί δεν πρέπει να γίνεται με όρους διαφήμισης, οι ενημερωτικές καμπάνιες που αφορούν δημόσια υγεία, πανδημίες, εμβολιασμούς θα πρέπει να είναι απολύτως δωρεάν για όλα τα μέσα, τόσο για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, όσο και για τον έντυπο τύπο, και να μην μπαίνουν σε μια λογική διαφημιστικής καμπάνιας και επιδοτήσεων. Και όπου χρειάζεται να υπάρχει επιδότηση για άλλους λόγους, αυτό να γίνεται με απολύτως διαφανή κριτήρια. Τρεις φορές, είναι η τρίτη φορά που καταθέτουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία και έχει απορριφθεί σχεδόν από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Τι ζούμε αυτή τη στιγμή λοιπόν? Ζούμε έναν, το έχουμε ξαναπεί, έναν μηντιακό αυταρχισμό. Υπάρχει ο αυταρχισμός των ΜΑΤ, ο αυταρχισμός της καταστολής, των απαγορεύσεων. Υπάρχει και η ιδεολογική χειραγώγηση, ο αυταρχισμός των μέσων ενημέρωσης. Αυτό είναι που ζούμε σήμερα. Και από τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και από την κρατική κυβερνητική ΕΡΤ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που καλά κάνει και διαμαρτύρεται για την κατάσταση στο τηλεοπτικό πεδίο, έχει βάλει και αυτός τη δική του σφραγίδα στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό τοπίο. Γιατί τότε που σας λέγαμε, όταν ψηφιζόταν ο περιβόητος νόμος Παπά, όταν σας λέγαμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει αντικειμενική ενημέρωση όταν αυτή είναι αποκλειστικά στα χέρια των μεγάλων επιχειρηματιών, τότε ξέρετε τι μας έλεγε ο κύριος Παπάς? Τα κανάλια, επιλέξει το θυμάμαι, τα κανάλια είναι σπορ για μεγάλα πορτοφόλια. Λουστείτε τα λοιπόν τώρα τα μεγάλα πορτοφόλια, όπως τα λουζόμαστε κι εμείς, όπως τα λούζεται πάνω απ' όλα ο ελληνικός λαός. Γιατί όταν η ενημέρωση είναι στα χέρια των μεγάλων επιχειρηματιών, τότε αυτοί θα την οργανώνουν με βάση τα δικά τους οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Και με βάση και την πολύμορφη διαπλοκή που επιδιώκουν κάθε φορά με το πολιτικό σύστημα. Γιατί δεν μπορεί να αποσπάται η ενημέρωση ως αγαθό και δικαίωμα και όχι ως εμπόρευμα από το ποιος έχει την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης. Δεν μπορεί να αποσπάται. Όπως επίσης τότε, όταν σας λέγαμε ότι δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες για να υπάρχει έστω σε αυτά τα πλαίσια μια στοιχειώδης πολυφωνία, εσείς τι κάνατε? Ψηφίζατε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που σήμερα το λένε σχεδόν όλοι πλέον, και η κυβέρνηση, μόνο η κυβέρνηση δεν το λέει, δεν το ομολογεί ενδεχομένως. Σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο σε όλη αυτή την ασυδοσία και την αυθαιρεσία των καναλαρχών. Πάμε στην ΕΡΤ. Ένας ακόμη πυλώνας διαχρονικός του μηντιακού αυταρχισμού. Δεν θα αναφερθώ, έχει εξαντληθεί το θέμα και συμφωνούμε για τα ραβασάκια, για τις μαζόξεις στην Ικαρία κτλ. Θα αναφερθώ στο εξής. Επί 10 μέρες, κύριε Υπουργέ, τις 10 προηγούμενες μέρες, πριν την ψήφιση του νόμου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, ήταν στο δρόμο οι φοιτητές, με μαζικές κινητοποίησεις. Επί 10 μέρες αυτοί οι άνθρωποι, χιλιάδες φοιτητές όλη την Ελλάδα, λιδωρούνταν, συκοφαντούνταν,
χαρακτηρίζονταν εστίες μετάδοσης του κορονοϊού και σε αυτά τα νέα παιδιά που ήταν εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων, οργανώσεων κτλ. Κτλ. Δεν δόθηκε ούτε από την ΕΡΤ, ούτε από κανένα ιδιωτικό μέσο βήμα για να πούνε τους λόγους για τους οποίους αντιδρούν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και πού δόθηκε ο λόγος σε έναν φοιτητή που βρέθηκε όλο τυχαίως να υπερασπίζεται το νομοσχέδιο και όλο τυχαίως επίσης ήταν συνδικαλιστικό στέλεχος της ΔΑΠ Νουβουφουκού. Αυτό ήτανε. Όχι ότι αυτά δεν γίνονταν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Κάτση. Αναφέρθηκε σε μια συγκεκριμένη εκπομπή, γνωστή και μη εξαιρεταία, που έχουμε, για την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Όντως, κύριε Κάτση, σε αυτή την εκπομπή υπήρχαν και δημοσιογράφοι της Νέας Δημοκρατίας και άλλοι της κεντροαριστεράς, του ΠΑΣΟ κτλ. Στην εκπομπή αυτή, πάντως, για να βγει εκπρόσωπος του ΚΚΕ, έπρεπε να αναστηθεί ο Λάζαρος. Για να βγει εκπρόσωπος του ΚΚΕ σε αυτή την εκπομπή, θα έπρεπε να αναστηθεί ο Λάζαρος. Και σας το λέω με τα λόγου γνώσης. Είναι ζήτημα αν τρεις φορές στη συγκεκριμένη εκπομπή βγήκε εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Εκτός αν το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι ο μεταξύ σας συσχετισμός και ο μεταξύ σας ανταγωνισμός. Γιατί όσον αφορά, λέω συγκεκριμένα για το ΚΚΕ, έπρεπε να αναστηθεί ο Λάζαρος για τη συγκεκριμένη εκπομπή και υπήρχαν και άλλες. Γιατί δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση που να μην χρησιμοποίησε την ΕΡΤ όλα αυτά τα χρόνια ως κυβερνητικό φερέφωνο. Για να λιβανίζει, για να επιβάλλει την κυβερνητική πολιτική και φυσικά για να αποκλεί κάθε ενοχλητική φωνή που αντιστέκεται σε αυτή την πολιτική. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι υποκριτική αντιπαράθεση, όπως είναι υποκριτική και αντιπαράθεση σε σχέση με τον τρόπο διορισμού της διοίκησης της ΕΡΤ. Τα τελευταία χρόνια θυμάμαι δύο φορές, την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε, θυμάμαι δύο φορές να έχει γίνει συζήτηση για τον τρόπο διορισμού της διοίκησης της ΕΡΤ. Και τις δύο φορές εμείς ως ΚΚΕ είχαμε πει ότι δεν θα πρέπει η διοίκηση της ΕΡΤ να διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και επί Νέας Δημοκρατίας έγινε αυτό και επί ΣΥΡΙΖΑ. Τι έγινε? Τίποτα. Τίποτα. Κάθε κυβέρνηση επέλεγε να διορίζει τη συγκεκριμένη διοίκηση της αρεσκίας της και να συνεχίζει τον ίδιο χαβά με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Σήμερα καταθέτεται μια τροπολογία για αλλαγή του τρόπου διορισμού της διοίκησης της ΕΡΤ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Όμως προκύπτει το ερώτημα, για ποιο λόγο δεν φέρατε αυτή την πρόταση 4,5 χρόνια που ήσασταν κυβέρνηση. 4,5 χρόνια που ήσασταν ως κυβέρνηση. Και πού οδηγεί αυτή η πρόταση, ποια είναι τα 4/5 της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με βάση το σημερινό κοινοβουλευτικό συσχετισμό, είναι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής. Με αυτά τα τρία κόμματα συμπληρώνεται τα 4/5 για το διορισμό της διοίκησης της ΕΡΤ. Όπως έγινε και με το διορισμό της σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, των οποίων τα αποτελέσματα τα λουζόμαστε ακόμη και σήμερα. Και εμείς έχουμε το εξής ερώτημα. Για ποιο λόγο θα πρέπει η διοίκηση της ΕΡΤ, της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, που έχει να κάνει με την ενημέρωση, με τον πολιτισμό, για ποιο λόγο θα πρέπει να είναι προϊόν των συμφωνιών, στην ουσία των μπαζαριών μεταξύ των κομμάτων, και να μην έχουν τον πρώτο ρόλο οι ενώσεις των δημοσιογράφων, οι ίδιοι εργαζόμενοι στη ΕΡΤ, οι ενώσεις στον χώρο του πολιτισμού, μιας και λέμε και λέτε ότι η κρατική ραδιοτηλεόραση σχετίζεται και με την ανάπτυξη του πολιτισμού κτλ. Για ποιο λόγο να μην διορίζεται με αυτόν τον τρόπο και θα πρέπει να είναι είτε προνόμιο της εκάστοτε κυβέρνησης, είτε ένα κομπρεμί μεταξύ του δικοματισμού και ενός κόμματος τσόντα, όπως επί της ουσίας προτείνεται. Και ολοκληρώστηκε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αφήνω κάποια άλλα που ήθελα να πω. Τελειώνω με το εξής. Τρομονόμος και άρθρα 8 και 32. Έχουν δίκαια χαρακτηριστεί, κατά τη γνώμη μας, από ανθρώπους που και σήμερα κινητοποιούνταν μέσα στα χιόνια ως μουσικός ή διαδικτυακός τρομονόμος. Δεν αφορά μόνο τους καλλιτέχνες, σωστό, αφορά όμως και τους καλλιτέχνες. Και με βάση τέτοιες διατάξεις έχουν κυνηγηθεί
έχουν συρθεί στα δικαστήρια ή έχουν αποκλειστεί από το διαδίκτυο, που το διαδίκτυο πλέον είναι βασικό εργαλείο έκφρασης ιδιαίτερα νέων καλλιτεχνών, έχουν αποκλειστεί από το διαδίκτυο σε άλλες χώρες και έχουν τιμωρηθεί κιόλας πολλοί καλλιτέχνες. Στην Ισπανία μάλιστα υπάρχει μια ολόκληρη κινητοποίηση με επώνυμους καλλιτέχνες για τη στήριξη τέτοιων ανθρώπων. Άρα λοιπόν δεν είναι μια μανία καταδίωξης όσων αντιδρούν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είναι διατάξεις, είναι ευρωενωσιακή οδηγία την οποία τη στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση που σήμερα ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο. Και η νομοτεχνική βελτίωση που κάνετε, κατά τη γνώμη μας, δεν ικανοποιεί και πρέπει να αποσυρθεί. Γιατί να σας το πω, λέει για τη βία και το μίσος κατά κοινωνικών ομάδων κτλ. Ναι, εμείς θεωρούμε και το λέμε ότι ένα καλλιτεχνικό έργο ριζοσπαστικό θα πρέπει να καλλιεργεί την οργή και το μίσος, αν θέλετε, απέναντι στο φασισμό, στο ρατσισμό, στην εκμετάλλευση, στην προσφυγιά, στους πολέμους, απέναντι σε όλους αυτούς που δημιουργούν τέτοια φαινόμενα, ναι, θα πρέπει να δημιουργεί, να προκαλεί και να διεγείρει την οργή απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα αδικίας που υπάρχουν στο σημερινό σύστημα.